κορίτσια, έτοιμες για κάμπινγκ? Θα μας πάει η μαμά μου μέχρι το πάρκο μόλις είμαστε έτοιμες. Εγώ δεν νιώθω πολύ καλά. Λέω να μείνω εδώ. Τι συμβαίνει, Σάνι? Μην ντρέπεσαι, Σάνι. Μπορείς να μας πεις. Εγώ φοβάμαι στο πάρκο τη νύχτα. Μπορεί να έχει λυκάνθρωπους, χήμερες, φαντάσματα. Να πάτε χωρίς εμένα. Νομίζω έχω μια ιδέα. Περίμενε εδώ. Μίνι δύναμη! Χρειαζόμαστε το πάρκο για να κάνουμε κάμπινγκ. Χρειαζόμαστε μόνο η μία την άλλη. Πώς σου φαίνεται, Σάνι? Είναι υπέροχο! Και σου εγγυώμαι ότι εδώ δεν έχει λυκάνθρωπους. Είναι το καλύτερο κάμπινγκ που έχω κάνει ποτέ μου. Οι τελειόφοιτοι δίνουν εξετάσεις σήμερα. Το ξέχασες? Πρέπει να κάνουμε απόλυτη ησυχία. Συγγνώμη, Σάνι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το συγκρότημα μόλις το ακύρωσε. Πού θα βρούμε άλλο? Έχω μια ιδέα. Θα παίξουμε εμείς. Μα Πόλη, μόνο η Σάνι ξέρει να παίζει μουσικά όργανα και να τραγουδάει. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο καλή ώστε να τραγουδήσω μπροστά σε όλο το σχολείο. Μα και βέβαια είσαι, Σάνι. Η φωνή σου είναι καταπληκτική. Μην ξεχνάς πως και εμείς θα είμαστε μαζί σου. Μπορείς να μας μάθεις να παίζουμε κάτι μέχρι τον απόψινο χορό? Ναι, έτσι νομίζω. Αλλά πού θα κάνουμε πρόβα για να μην ενοχλούμε? Νομίζω ξέρω το κατάλληλο μέρος. Τα-τα! Ουπς! Τα-τα! Σάνι, θυμάσαι το δωμάτιο που σου έφτιαξα για εξάσκηση στα γενέθλιά σου? Α, ναι! Τέλεια! Ώρα να χρησιμοποιήσουμε τις μουσικές μας δεξιότητες. Μίνι δύναμη! Κορίτσια, είμαστε έτοιμες! Παίζετε πολύ ωραία, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα τα καταφέρεις, Άνι! Ναι, είσαι η καλύτερη! Επίσης, θα είμαστε ακριβώς δίπλα σου όλη την ώρα. Εντάξει, είμαι έτοιμη. Τότε ας ετοιμαστούμε, κορίτσια, και πάλι μεγάλη! 1, 2, 3, 4! Είμαστε στο σημείο όπου μια μυστηριώδης δύναμη κρατάει αυτή την παγωτομηχανή τελείως παγωμένη! Πώς ονομάζεσαι, Δεσποινής? Αφού ξέρεις ποια είμαι. Γεια σου, Λάιλα! Γεια σου, Νικόλας! Είχατε την ίδια ιδέα με εμάς! Δροσερό παγωτό για τη ζέστη! Βασικά, κάνω μια εκπομπή. Μια παραφυσική δύναμη έχει παγώσει την παγωτομηχανή τελείως! Παραφυσική? Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μια λογική εξήγηση γι' αυτό. Ελάτε, ας δούμε. Λογική? Με τίποτα. Θα σου αποδείξω ότι κάποιο λάκκο έχει η παγωτομηχάνη. Το πιάσατε, ε? Αυτό το μηχάνημα είναι πιο παγωμένο ακόμα και από τα παγόβουνα της Ανταρκτικής. Ίσως αν γίνουμε μικρές, να καταφέρουμε να μπούμε μέσα και να δούμε τι φταίει. Καλή ιδέα! Μείνει δύναμη! Wow. Κοιτάξτε εκεί! Το κουμπί που ρυθμίζει τη θερμοκρασία έχει κολλήσει στο πιο παγωμένο. Πρέπει να το γυρίσουμε στο κέντρο και όλα θα είναι εντάξει. Και έχω μαζί μου αυτό που χρειάζεται. Ανεβείτε όλες! Α! Κρατηθείτε γερά! Καλά? Ναι, μια χαρά! Πώς? Αχ,
Όχι! Όχι, όχι, όχι! Είχα βγάλει τον Πάμπκιν για βόλτα και είδε μια γάτα και έτρεξε πίσω της! Τι θα κάνω! Ηρέμησε, Λάιλα. Θα σε βοηθήσω να τον βρεις. Φαίνεται πως είναι ώρα για μίνι δύναμη! Wow! Μπορούμε να δούμε ολόκληρη την πόλη από εδώ πάνω! Wow! Τι ήταν αυτό? Αυτή η κίσα έρχεται κατά πάνω μας. Ώρα για ελιγμός! Oh! Γι' αυτό μας κυνηγάει, λοιπόν. Συγγνώμη, κυρία κίσα! Δεν μπορεί να σε ακούσει πολύ! Έχεις δίκιο. Πρέπει να πάω πιο κοντά. Γεια σου, κυρία Κίσα. Συγγνώμη που πετάξαμε πολύ κοντά στη φωλιά σου. Ψάχνουμε για ένα χαμένο σκυλάκι. Και πάλι μεγάλη! Πάμπκιν! Σε βρήκαμε! Σε ευχαριστούμε, κυρία Κίσα. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες να τον βρούμε πάλι. Μα τι λες, Λάιλα. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Όχι. Πρέπει να βάλουμε το διακόπτη ξανά στο κέντρο. Ο εκτοξευτήρας! Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο για να ανέβουμε. Πόλη, έχουμε πρόβλημα! Παλιροϊκό κύμα! Αυτό είναι τέλειο, κορίτσια! Τι? Ανεβείτε στο κομμάτι πάγου. Θα κάνουμε σερφ στο κύμα μέχρι να φτάσουμε στο κουμπί. Γιουπί! Έτοιμοι, τώρα! Τα καταφέραμε! Πάμε να πούμε στον Νίκολας ότι η παγωτομηχανή λειτουργεί ξανά! Και πάλι μεγάλη! Κορίτσια, χάσατε! Η μηχανή έκανε πολλούς περίεργους θορύβους. Στην αρχή έκανε και μετά μπουμ! Και τώρα ξαφνικά λειτουργεί ξανά! Νομίζω ότι ήταν εξωγήινη. Φαίνεται ότι έχεις μεγάλη φαντασία. Θες ένα παγωτάκι να δροσιστείς? Λοιπόν, παιδιά, μπορεί να μην έλυσα το παραφυσικό μυστήριο, αλλά τουλάχιστον πήρα τη μεγαλύτερη μπάλα. Δεν σας πειράζει, έτσι? Νίκολας! Πώς?